Θεόπομπος ο Χίος ήταν πατριωτάκι μας, αλλά φυσικά αρχαίο. Γεννήθηκε το 378 π.Χ. και πέθανε το 300 στην Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας του, ο Δαμασίστρατος, ήταν επικεφαλής των αριστοκρατών του νησιού και όταν ανέβηκαν στην εξουσία οι δημοκρατικοί, φυσικά ήταν της μόδας τότε, τον εξόρισαν στην Αθήνα. Αυτό ευνόησε όμως το γιο του Θεόπομπο, γιατί μεγάλωσε στην Αθήνα και έγινε μαθητής του Ισοκράτη, μεγάλος ρήτορας, μάλιστα έχει πάρει και πολλά βραβεία και ιστορικός. Τα συνεχή αυτά ταξίδια του συντέλεσαν κατά πολύ να γνωρίσει πολλές αρχαίες πόλεις και λαούς που αποτέλεσαν εξαίρετη προπαρασκευή για συγγραφή ιστορίας. Ταυτόχρονα σύναψε σχέσεις με τους περισσότερους πολιτικούς άνδρες της εποχής του. Ανέπτυξε φιλία με τον βασιλέα των Μακεδόνων Αλέξανδρο, με τη συνδρομή του οποίου και επέστρεψε στη Χίο το 333 π.Χ. σε ηλικία 45 ετών ως αρχηγός του αριστοκρατικού κόμματος. Μέχρι που πέθανε ο Αλέξανδρος, επέστρεψε το άλλο κόμμα στην εξουσία και εξορίστηκε ξανά. Κατέφυγε στην Έφεσο και στη συνέχεια μετά από διάφορες πόλεις κατέληξε στην Αίγυπτο που βασίλευε ο Πτολεμαίος ο Πρώτος. Εκεί τερμάτισε τη ζωή του. Ο Θεόπομπος υπήρξε πολυγραφότατος. Ακολούθησε τη συμβολή του δασκάλου του Ισοκράτη και έγινε ιστορικός. Φέρεται να έγραψε περί τους 170.000 στίχους. Το ρητορικό του έργο αποτελεί μόνο το 1/8 του συνόλου του έργου του, ενώ όλο το υπόλοιπο αφορά ιστορία. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο ιστορικό, ο Δήμος Χίου αφιέρωσε μία οδό που και εκείνη είναι αρχαία, με την έννοια ότι βρίσκομαι σε αυτήν πολλές παλιές οικίες. Στην οδό μπαίνουμε από την οδό Καλαμπόκα, όπου και μια πινακίδα μας ενημερώνει ότι εισερχόμαστε σε μονόδρομο. Η υποδοχή μας γίνεται με δύο παλιά σπίτια, από τα οποία το ένα είναι κλειστό και το άλλο πολύπαθο και πολύ στερεωμένο, με διάφορους τρόπους προκειμένου να μην μας έρθει το κεφάλι αν και δεν βλέπω να τη γλιτώνουμε. Αν πάντως σηκώσουμε το κεφάλι μας από την άλλη μεριά του δρόμου, θα δούμε ένα δάσος κεραιών του καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών του Ούστου Βαγιατζή, που είναι και το μόνο εμπορικό της οδού, που στο σημείο αυτό συναντάται με την αδιέξοδο οδό Ίωνος Τραγικού. Εδώ υπάρχει και το τρίτο εν σειρά παλιό σπίτι, που φέρει και την πινακίδα σηματοδοτήσεως της οδού. Απέναντι βρίσκεται ένα νεόκτιστο και παιδικό σταθμό στα Δελφινάκια, που δίνει ιδιαίτερο χρώμα στο δρόμο, σύν τις παιδικές φωνούλες που ακούγονται σε ικανό μήκος της. Μηνύματα στα σκαλοπάτια, μια καλημέρα στην είσοδο, αλλά και ένα σκόρδο για το μάτι, μια παράκληση να μην για μη στάθμευση και ένα ροζ μεγάλο κτίριο στη γωνία, μας οδηγούν στην άλλη επαφή της οδού με τη συνάδελφό της Μητροπολίτου Παύλου. Ένα παλιό, πλην πολύ περιποιημένο σπίτι μας υποδέχεται στον αριθμό 10 με σκεπαστή είσοδο και μια ωραιότατη πόρτα, ενώ δίπλα στον αριθμό 12 ξεχωρίζουμε ένα άλλο παλιό σπίτι με σκάλα τη μια πλευρά και κλειστό κιωσέ στη μέση. Απέναντι ακριβώς στον αριθμό 9 μια νέα πινακίδα της οδού Θεοπόμπου και ένας χαρακτηριστικός κλειστός και ταυτόχρονα ανοιχτός κιωσές απέναντι σε μια από τις υψηλότερες αροκάριες της πόλης που βρίσκεται στην αυλή του νεοκλασικού της γωνίας, που βρίσκεται απέναντι από μια γκρι πενταόροφη πολυκατοικία. Πολυκατοικία και νεοκλασικό αποτελούν και τα δύο τελευταία στοιχεία της οδού Θεοπόμπου, την οποία από την οδό Καλαμπόκα μπήκαμε και στην οδό Κουντουριώτου Φτού και βγήκαμε.